Λοιπόν, το θέμα μπορεί να λύθηκε, τουλάχιστον για την ώρα. Εν τούτης όμως έφερε στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων μεταφορών, έτσι. Καταραίει το σύστημα, είναι η εικόνα που έχετε σήμερα? Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχω σήμερα για το σύστημα δημόσιας υγειονομίας. Έχει προβλήματα ασφαλώς, προβλήματα τα οποία εν πολλής ήταν προβλεπτά, γιατί οι δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης αυτής της υπηρεσίας ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι συμβάσεις είναι ογκώδη, πολύπλοκα έγγραφα, τα οποία συνομολογήθηκαν μέσα από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Άρα τι μου λέτε, ότι το πρόβλημα σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι υπογράφησαν πολυδέδαλες συμβάσεις? Εκεί το εστιάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι μέλη της κοινωνίας. Το πρόβλημα ακριβώς θα πρέπει να αναζητηθεί, να βρεθεί. Τι δημιούργησε το πρόβλημα ρευστότητας στις εταιρείες? Το δημιούργησε ενδεχομένως, όπως ισχυρίζονται οι εταιρείες, κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, κάποιες παρακρατήσεις, ή το δημιούργησε, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, το οποίο λέει ότι τηρεί πλήρως τις πρόνοιες της σύμβασης, αλλά το πρόβλημα προέρχεται μέσα από κακή διάθεση, κακή διαχείριση αυτών των κονδυλιών. Είναι κάτι το οποίο. Κύριε Νικόλα, να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Mm-hmm. Μήπως δηλαδή παραγγείλαμε λεωφορεία τα οποία δεν κάνουν για την Κύπρο? Μήπως έχουμε μεγαλύτερα οχήματα από αυτά που πρέπει? Μήπως αυτά τα οχήματα που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να φέρουν κέρδος στις εταιρείες? Και άρα, αφού δεν υπάρχει κέρδος, δεν μπορούν να πληρώσουν και μισθούς. Κύριε Τσιρούλη, είναι πολύ απλουστευμένη αυτή η προσέγγιση. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι το πρόβλημα να λύεται με το μέγεθος των λεωφορείων. Ξέρετε, το πρόβλημα των δημόσιων κοινωνιών είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Αυτός ο τόπος μετά από 50 χρόνια μια χάουδους κατάσταση με τις δημόσιες συγκοινωνίες προχώρησε με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο πολλών ανθρώπων σε μια συλλογική, αν θέλετε, διαβούλευση με τους λεωφορείους και κατέληξε σε 6 συμβάσεις. 6 συμβάσεις στα πρότυπα ευρωπαϊκών συμβάσεων, όπου αντικαταστάθηκαν. Οι οποίες όμως σήμερα έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Ασφαλώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι θέμα ενός χρόνου. Είναι θέμα οχταετίας, είναι θέμα δεκαετίας. Το σύστημα λειτουργεί εδώ και 1,5 μήνα στη βάση αυτών των συμβάσεων, οι οποίες συμβάσεις είναι λειτουργικές και δίκαιες, όμως ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο αναπροσαρμογής κάποιων δεδομένων, γιατί κάποια δεδομένα στην έναρξη αυτών των συμβάσεων στηρίχτηκαν εν πολύ σε κάποιες προβλέψεις. Τώρα που υπάρχουν τα στοιχεία, είτε αυτό αναφέρεται στο κόστος ανά χιλιόμετρο, είτε αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας και τρόπο στελέχωσης των εταιριών, είτε αναφέρεται στα δρομολόγια, είτε σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στην βάση των νέων δεδομένων, ούτως ώστε να βρεθούν πού υπάρχουν τα προβλήματα, να δουλέψει δηλαδή το Υπουργείο μαζί με τις εταιρείες και όχι σε αντιπαράθεση με αυτές, γιατί όλοι έχουμε να κερδίσουμε από ένα σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών και πάνω απ' όλα ο τόπος ασφαλώς. Συνεπώς, υπομονή και αναπροσαρμογή των νέων.